υπηρέτησε στην Ιερά Μητρόπολη Καλυστίας με το οφείο του Αρχιδιακόνου και βοήθησε στις προσπάθειες του Παντελεήμονος Φωστίνη την περίοδο του Ελληνοϊταλικού Πολέμου για εξήγωση του ελληνικού στρατού. Οι δυο τους μετέβησαν στην επόμενη ζώνη της Αλβανικής Μετροπολίου και συνέβαλαν αποφασιστικά με την δημοκρατική τους δράση στην τόνωση του ηθικού των μεγαλύτερων Ελλήνων. Την περίοδο της κατοχής βοήθησαν την αντιστασιακή οργάνωση Μήνας 614 στον αγώνα της εναντίον των στρατευμάτων κατοχής και τη φυγάδευση καταδιωκόμενων προς τη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος ο Μητροπολίτης Κορίνθου ανέφερε σε μια συνέντευξή του. Επί μήνες γυρνούσαμε στις πόλεις και τα χωριά της Αλβανίας. Βρισκόμασταν δίπλα στους Έλληνες φαντάρους, στην Κλεισούρα, στην Πρεμετή, στην Κοριτσά, στο Αργυρόκαστρο. Κυβέρναμε τους μαχητές μας, εξομολογούσαμε τους στρατιώτες και ευλογούσαμε τα όπλα της πατρίδας. Η υποχρέωσή μας προς την πατρίδα δεν τελείωσε στο ελληνοαλβανικό μέτωπο. Συνεχίσαμε και στην κατοχή. Επικοινωνούσαμε με ασύρματο με την κυβέρνηση που βρισκόταν στο Κάιρο. Διασώσαμε δεκάδες ανθρώπους και οργανώσαμε ακόμη και τη διαφυγή της Σοφίας Βέμπο. Μετά τη διάλυση της οργάνωσης Μήνας 614 και την ανακάλυψη του αρχηγείου του ηγέτη της, αντισυνταγματάρχη Τζιγάντε, ο Καριστίας Παντελεήμων υποχρεώθηκε να καταφύγει στη Μέση Ανατολή εξαιτίας της πολλαπλής αναφοράς του ονόματός του σε αυτό. Μαζί του πήρε και τον νεαρό Παντελεήμωνα. Εκεί πάλι οι δυο τους εκλόγησαν τα όπλα της Τρίτης Ορεινής Ταξιαρχίας στην παραλία της Τύρου και της Σιδώνας. Ο Παντελεήμων, ως καθολικός ιερέας, έλαβε τον βαθμό του Αμφίβολου Παγού και υπηρέτησε στην ταξιαρχία του Ρήμου. Μακρύς όμως είναι και ο κατάλογος των ιεραρχών και των λοιπών κληρικών που μαρτύρησαν στη Μακεδονία, στη Θράκη και την Ήπειρο για το εθνικό και αντιστασιακό τους φρόνημα, αλλά και εξαιτίας της στεναρής αντίδρασης του κλήρου στο δεδομάζωμα που σκόπευαν να πράξουν οι αμφέλιδες κατακτητές. Οι Βούλγαροι αποδείχτηκαν αντάξιοι των Γερμανών όσον αφορά τη γυριωδία, τη σκληρότητα, τα βασανιστήρια. Θύματά τους ήταν χιλιάδες Έλληνες που αγωνίζονταν για τη διατήρηση του ελληνισμού στις συγκεκριμένες περιοχές. Συγκεκριμένα, ο πατήρ Γεώργιος Βουλγαράκης, που ήταν εφημέριος του Ναού Παπαγής των Ταξιαρχών Νέας Αμιέρας, δηλητηριάστηκε από τους Βούλγαρους, αφού είχε υποστεί προηγουμένως σωρία βασανισμών. Κατά το διάστημα της κατοχής βασανίστηκε και θανατώθηκε από τους Βούλγαρους και ο πατήρ Βαγιάννης Εμμανουηλίδης. Αιτία, στάθηκε η άνοιξή του να αποκηρύξει τα εθνικά του φρονήματα, ενώ αντίθετα καυτηρίαζε τις βαρβαρότητες των βουλγαρικών αρχών και προέτρεπε τους Έλληνες της περιοχής να μην δηλώσουν βουλγαρική υπηκότητα. Ένας ακόμη κληρικός θύμα της ιδιωτίας τους ήταν ο πατήρ Δημήτριος Καμπάζης, εφημέριος του Ναού Αγίου Γεωργίου Προβόσης. Συνελήφθηκε στις 20 Απριλίου του 1944 την ώρα που τελούσε την ακολουθία του Εσφαλινού, κατηγορώντας τον ότι αποκρύπτει όπλα και ότι βοηθούσε τους Έλληνες αντάρτες της περιοχής. Τα βασανιστήρια που δέχτηκε ήταν φρικτά και μεταφέρθηκε μαζί με 4 λαϊκούς εκτός χωριού όπου και εκτελέστηκαν. Βαρβαρότητα φανερών περίτρανε από το μαρτύριο του πατρός στην Ανού Γρήπα, που ήταν εφημέριο στην κοινότητα Νικηφόρου. Οι Βούλγαροι, ενοχλημένοι τη στάση του ιερέα όσον αφορά την άρνηση των εθνικών φρονημάτων του, το συνέλαβαν και τον μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα τη περιοχή. Στην ερώτηση των Βουλγάρων, είναι Έλληνα ή Βούλγαρο, εκείνο απάντησε με παρησία ότι Έλληνα γεννήθηκε και Έλληνα θα πεθάνει. Δέχτηκε ξυλοδρομού. Του έκοψε το μεσαίο δάχτυλο του δεξιού χεριού. Στη συνέχεια τον μετέφεραν έξω όπου τον εκτέλεσαν και δεν επέτρεψαν κανένα να πλησιάσει το στόμα του ιερέα και να του ενταφιάσει για 8 ημέρες. Πολύ σκληρά τιμωρήθηκε και ο Ιωάννης Πασχαλίδης για το εθνικό αγωνιστικό του φρόνημα, αφού τον συνέλαβαν και τον ξυλοκόπησαν μέχρι αίματος, τον φυλάξαν και πέθανε υποκύπτοντας στα τραύματά του. Οι Γερμανοί ιδιαίτερο μέρος έδειχναν στις περιπτώσεις των κληρικών που συμμετείχαν ενεργά στην αντίσταση. Αρκετά βασανιστικός και παραδειγματικός κατά αυτούς τρόπους εκτέλεσης ήταν αυτός που επέλεξαν για τον πατέρα Γεώργιο Κιτσόνη και άλλους 22 ενωρίτες του. Τους συγκέντρωσαν σε ένα μέρος εκτός κοινότητας και τους έκαψαν ζωντανούς. Οι Γερμανοί επίσης έδειχναν ιδιαίτερη αγριότητα και ανταπέδιδαν πάντοτε πολλαπλάσια τα χτυπήματα και τις ζημιές που προκαλούσαν οι Έλληνες αντιστασιακοί, χωρίς να έχουν κανέναν ενδιασμό ανάμεσα σε αυτούς υπήρχαν κλινικοί. Ζωντανό έγραψαν οι Γερμανοί και τον πατέρα Κωνσταντίνο Πανταζή, εφημέριο του Αγίου Νικολάου Κερασιάς, για όλες τις υπηρεσίες που πρόσφερε στον αγώνα. Μαρτυρική ήταν και η θυσία του παπαδάσκαλου Δημήτρη Μαστάκη, εφημέριο του Μεγάλου Κοπίου Βρετανίας, που έκρινε Βρετανούς στρατιωτικούς και είχε υποδιαστεί με ασύρματα. Δυστυχώς, το συνέλαβαν με άλλους 12 ενωρίτες και τον βασάνιζαν για 7 ολόκληρες ημέρες. Τέλος, τον έγραψαν ζωντανό στις 24 Δεκεμβρίου 1942, αφού προηγουμένως έριξαν την ευρώσιμη ακολουθία για τους συμπατριώτες του, αλλά και για τον ίδιο του τον εαυτό.
Οι Έλληνες της Υπήρου δέχτηκαν την αγριότητα όχι μόνο των Ιταλών και των Γερμανών, αλλά και των Αρμανών, οι οποίοι επέκτησαν ιδιαίτερο μέρος εξαιτίας των επεκτατικών σημείων τους. Οι κληρικοί δυστυχώς δεν αποτέλεσαν εξαίρεση και έγιναν αποδέκτες αυτής της κληρονομίας. Ο πατήρ Ανδρέας Βασιλείου, εφημέριος του χωριού Καρτέλη Μεγαλυτίου, ανέπτυξε μεγάλη εθνική δράση. Με δικές του ενέργειες είχε επιτύχει να λάβει την άδεια να γέρει στο εσωτερικό σχολείο, στο οποίο και δίδαξε. Οι Αλβανοί το κατηγόρησαν στους Ιταλούς και με την άδειά του τον σκότωσαν καθώς επέστρεφε στο χωριό. Θύματα ακόμη της αλβανικής πολιτικής ήταν οι κληρικοί Νικόλαος Ιωάν και Σπυρίδων Νούτσης. Ο πρώτος ήταν εφημέριος στο χωριό Κανικλάκη και ο δεύτερος εφημέριος Παθαραίων της περιφέρειας Καναλίου Μαργαριτή. Και οι δυο κατακρεωγήθηκαν εξαιτίας της προσφοράς τους κυρίως δηλώνων του εθνικού φρονήματος. Οι Αλβανοτσάμιδες ήταν υπεύθυνοι για την εκτέλεση του παντρός Ευαγγέλου Σμάτου και άλλων 48 συμπαθιωτών του. Ο ίδιος που είχε λάβει μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους και στα χρόνια της κατοχής συνέχισε να βοηθά στον επαναστατικό αγώνα με όποιο τρόπο μπορούσε. Ηρωικά μαχόμενος, φωνεύτηκε και ο πατήρ Χρήστος Τζίμας, εφημέριος του χωριού Μαζαγγέλικα της επαρχίας Μαργαριτίου, το 1943 κατά την εισβολή των Γερμανών και των Αλβανών στην περιοχή Φανταρίδας Πρωτείας. Βαρύτατο όμως ήταν και το τίμιο του Δεφοκτώνου Εμφυλίου, που στήριξε 224 ιερείς στην αιματοκυλισμένη Ελλάδα και σχεδόν 20 μόνο στην Κορινθία. Ενδεικτικά, ο ιερεύς της Τιμάκας Νικόλαος Πετσεκάς, επειδή αρνήθηκε τη συνεργασία και καυτηρίαζε τις αντιχριστιανικές πράξεις των κομμουνιστών, αλλά και επειδή ενίσχυε την αγγλική στρατιωτική αποστολή της περιοχής, συνελήφθη από το ΚΚΕ την 25 Μαρτίου 1944. Αφού του ξερίζωσαν τα νύχια και τα γένια και του τσάκισαν τα κόκκαλα τα δρόνια, τον έπνιξαν σε ένα παρακείμενο πηγάδι επειδή το άρχισε να ζητήσει λίγο νερό. Ο ιερέας της Κούρας Παπακαλάφτης εκτελέστηκε στην τρύπα του Φενιού και μάλιστα το χτύπησε με το μαχαίρι 7 φορές, έως όταν τον αποτελείωσε. Επίσης, ο εφημέριος Εγκυροκάς του Δημήτριος Γέννης, επειδή καταδίκασε δημόσια τις πράξεις των κομμουνιστών, που έκαψαν το σπίτι και τον βασάνιζαν για 2 μήνες σε στρατόπεδο συγκέντρωση της Νέας Επιδάγου, όπου τελειώθηκε φρικτά διαμαχαίρας τον Ιούνιο του 1944. Ονομαστός είναι και ο πιστός και πολύτεχνος πατήρ Γιώργος Σκρέκας, εφημέριος του χωριού Μεγάχη Τρικάλων, που άφηγε τον άρπαξαν από την Αγία Τράπεζα που ιεροδούσε, τον οδήγησαν σαν άκα κορνίο έξω από το χωριό και εκεί τον στάβωσαν πάνω σε ένα δέντρο. Μεγάλη Παρασκευή του έτους 1947. Στο πολυσχηδές έργο και την προσφορά της Εκκλησίας του Έθνους και ειδικότερα το 40, εντάσσεται η συμβολή και ο αγώνας των στρατιωτικών ιερέων, είτε ως μόνιμοι είτε ως έφευγοι στρατιωτικοί ιερείς ή εθελοντές, ξεπερνώντας τα ελληνικά καθήκοντά τους για το καλό του έθνους. Κύριο μέλημά τους ήταν να σταθούν στο πλευρό του μαχόμενου του Μνήματος, που αγωνίζεται για την ελευθερία και τα ιερικά της φυλής του. Οι 87 στρατιωτικοί ιερείς στα βουνά της Πίντου, θεωρώντας ιερό χρέος να ευλογήσουν και να αρχίσουν με την τέλεση των μυστηρίων τους, τους στρατιώτες, αποτέλεσαν εξαιτίας του θυσιαστικού τους παραδείγματος και της πνευματικής τους δράσης ζωντανά πρότυπα αυταπάτησης και ελευθερίας και συνέβαλαν τα μέγιστα στην δόνωση και ενίσχυση του ηθικού του στρατεύματος, αλλά και στην δικηγόρα έκταση πολεμικών επιχειρήσεων. Οι πρώτες μέρες του πολέμου του 1940, λοιπόν, βρίσκονται τον πατέρα Χρυσόστομο Μοτσοκώνα και αρχιμανδρίτη σε ηλικία μόλις 27 ετών στο 40ο Σύνταγμα της Ζώνων Άρτης, με το βαθμό του πολεμαγού, όπου ενισχύει, παρηγορεί, ενθαρρύνει, εξομολογεί τους στρατιώτες μας ακατάπαυστα. Ένα βράδυ, μάλιστα, μέσα στην κόλαση των οβίδων, έμεινε χωρίς αντίσκηνο έξω από ένα κλεισάκι κατάμεστο από στρατιώτες, μουσκεμένος από την ολονύχτια βροχή. Άλλοι επίσης στρατιωτικοί ιερείς λειτουργούσαν θαυματουργικά κατά τις οβίδες των βομβαρδιστικών των Ιταλών, χωρίς την παραμικρή απώλεια ή χωρίς να γίνονται καθόλου αντιληπτοί από τα εχθρικά αεροσκάφη. Ενώ οι στρατιώτες κοινωνούσαν ευγνωμονούντες και εξολογημένοι, καθώς το αίμα του Χριστού αναμεγνιόταν με τα δάκρυά τους. Πολύτιμες ήταν οι υπηρεσίες του στρατιωτικού ιερέα του Θεοδωρικού Αβέροφ, αρχιμανδρίτη Διονύσου Παϊκολόπουλου, ο οποίος μπροστά στο γίνοντο βήθησης του αντιλοβολημένου φορεκτού στην Ελευσίνα, αφού εμψύχωσε το πλήρωμά του, πέτυχε αμψυχώντας τον κίνδυνο των αρχών και των γερμανικών βομβαρδισμών να φτάσει στο Θεοδωρικό Αβέροφ στην Αλεξάνδρεια. Η αντίσταση των πυρηνικών εναντίον των κατακτητών λάμβανε χώρα όχι μόνο στον άνδρα, στους δρόμους και στον έντυπο, αλλά ακόμα και μέσα στις φυλακές και στα στρατόπεδα συγκεντρώσεων, στα οποία οι άνθρωποι ευτελίζονταν και γενικότερα υπέμεναν φοβερά δυνατά. Οι φυλακισμένοι ιερείς που στέκονταν στο πλευρό των βασανισμένων ανθρώπων εκείνες τις ώρες έπαιρναν και τη θέση των Αποστόλων, των πρώτων χρόνων του χριστιανισμού, των διωγμών,
των καταπολεμών. Τέτοια λήπτες ήταν ο ηρωικός ηγούμενος της Μονής Λιμών της Μυτιλής, αρχιμαντής της Διονύσιος Χαραλάβους, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής της Πανηλές της Λοκοβάρδας, πατήρ Θεόφιλος Τσερβανός, ο αρχιμανδρίτης Κωνστάντιος Χρόνης, ο πατήρ Αλέξανδρος Παπαποστόλου, που ενώ είχε το διακόνημα της καθημερινής είδησης στο φυλακισμένο του Βόλου, έδινε κρυφά πληροφορίες και ειδήσεις από τους αγωνιστές του βουνού. Τα μοναστήρια της Εκκλησίας της Ελλάδας, αλλά και των Εκκλησιών Κρήτης και Δωδεκανήσου, καθώς επίσης και του Αγίου Όρους, εκτός από τόπη προσευχής και την εγώδωση του αγώνα, ανέπτυξαν και έντονη εθνική δράση, καθώς απέκτησαν καταφύγια, τόποι συγκεντρώσεως και ανεποδιασμού για τους άντρες των αντιστασιακών ομάδων. Εκεί έβρισκαν περίθαλψη, φιλοξενία, φαγητό και από εκεί φυλαδεύονταν. Αν δεν υπήρχαν τα μοναστήρια, ίσως να μην είχε αναπτυχθεί και ενισχυθεί η εθνική αντίσταση. Αυτό το γνώριζαν οι αρχές κατοχής, όχι μόνο διαμαρτύρονταν συνεχώς προς την Εκκλησία, αλλά πολλές φορές τις περιπολούσαν, έκρυβαν τα κειμήνια τους και στη συνέχεια συνελάβαναν, φυλάκιζαν ή εκτελούσαν τους μοναχούς. Η μεγίστη Λάβρα πρωτοστατούσε σε συνδέσεις και αποστολές στρατιωτών προς τη Μέση Ανατολή. Αρκετοί μοναχοί κινδύνευσαν στην προσπάθειά τους να κρύψουν Έλληνες και Άγγλους συμμάχους, γιατί οι Γερμανοί είχαν στήσει παρατηρητήριο στην ακολουθία της Βίλας. Η Μονή Βίλων είχε ολόκληρη υπηρεσία από μοναχούς για τον συγκεκριμένο λόγο και τον Ιανουάριο του 1942 συνελήφθηκαν και καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 6 πατέρες της Μονής. Πατέρες επίσης οδήγηθηκαν σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως και από τις Μονές Παντοκράτορος, Παντοπεδίου και άλλων. Φιλοξενία και ιατρικές βοήθειες παρήχε η Μονή Καρακάλου και η Μονή Αγίου Πάνου. Η πρώτη περιέθαλψε δεκάδες στρατιώτες, ενώ η δεύτερη, μετά την κατάρρευση του μετόχου τον Απρίλιο του 1941, φρόντισε και πηγάδευσε περισσότερους από 1.000 στρατιώτες Έλληνες και Άγγλους. Στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, η Μονή των Αγίων Τεσσαράκων Μαρτύρων Σπάρτης παρήχε φιλοξενία και διέσωσε αρκετούς Άγγλους στρατιώτες. Η Μονή Οσίου Λουκάδιο Δίας υπήρξε σε όλα τα χρόνια της κατοχής καταφύγιο και κέντρο ανεποδιασμού των ανθρώπων της αντίστασης και μάλιστα βομβαρδίστηκε στις 26 Αυγούστου του 1943 από τους Γερμανούς γιατί ισχυρίζονταν ότι στη Μονή λειτουργούσε νοσοκομείο ταυτόχρονα. Η εκκλησιαστική σχολή που λειτουργούσε στη Μονή Πελάγια Μανίμα είχε μετατραπεί σε νοσοκομείο για τους βαριά τραυματισμένους. Η Μονή του Οσίου Ελευθερίου και Θεόνος έγινε καταφύγιο για τα πτωχά και ορφανά παιδιά, ενώ στις γυναικείες μονές της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάλων της Αναμήνας λειτουργούσαν εργαστήρια κατσών για τους Έλληνες και στρατιώτες. Αξιοσημείωτη είναι και η δράση της Ιεράς Μονής Ιεροθέου Μεγάλων. Αρχικά οι μοναχές είχαν αναλάβει την μέρα του κρατουμένου στις φυλακές. Ανέπτυξε όμως σταδιακά σημαντική αντιστασιακή δράση. Υπέθαλπες συμμάχους στρατιώτες και συγκεκριμένα Άγγλους και Νέους Ιρλανδούς. Πολλές ήταν οι επισκέψεις και οι δουλειές των Γερμανών στη Μονή για να ανακαλύψουν το νοσοκομείο της Μονής. Ωστόσο, το αγωνιστικό φρόνημα τόσο της Ηγουμένης Ιεροθέας όσο και των υπολείπων αδερφών ήταν αμύρωτο. Οι Μονές Παναγίας της Εννιάς Πυθαγωρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος προσέφεραν τρόφιμα και φάρμακα στους αγώνους των κύριων περιοχών, ενώ φιλοξένησαν και πολλούς άστεγους λόγω των γερμανικών βομβαρδισμών. Στη Μονή Δαμάστης Θεόπηδας, ο ηγουμένος της Μονής Αρχιμανδρίτης Ευλόγιος Μόρφης περιέθραψε το δύσκολο χειμώνα του 1941-1942 12 νεοζηλανδούς στρατιώτες. Δυστυχώς, μετά από προδοσία, οι κατοχικές δυνάμεις συνέλαβαν τον ηγούμενο. Ένα δόκιμο της Μονής Πεναλαϊκό που εργάζονταν εκεί και τους μεσάνισαν. Ο ηγούμενος καταδικάστηκε σε θάνατο και με την παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου η θανατική ποινή μετατράπηκε σε ισόβια κάθριξη. Αντιστασιακή δράση έχουν επιλήξουν και οι Μονές των Μετεώρων. Συγκεκριμένα, ο ηγούμενος της Μονής Αγίου Στεφάνου Αρχιμανδρίτης Θεοφάνης Μπετσίστας, μετά την κατάρρευση του μετόπου της Αλβανίας, έκρυψε τον οπλισμό των Ελλήνων στρατιωτών στη Μονή. Από προδοσία, συλλαμβάνεται και καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση. Τα γερμανικά στρατεύματα ακόμη, θέλοντας να αποδώσουν αντίπερα στους Έλληνες λόγω της κατατρόπωσης ενός τάγματος από τους Έλληνες στρατιώτες, κατέβηκαν στα Καλάβρητα την 1η Δεκεμβρίου του 1943 και εκτέλεσαν όλους όσους βρίσκονταν στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου. Προσωπικό, επισκέπτες, πλην των μοναχών που τους έριξαν από ψηλό δράμα. Στις 14 Δεκεμβρίου οι Γερμανοί έφτασαν στη Μονή της Αγίας Λάβρας. Κατέστρεψαν βασικούς χώρους της Μονής, έκαψαν τα κελιά των μοναχών και εκτέλεσαν τους υπαλλήλους της Μονής. Στα Δωδεκάνησα επίσης, σύσσωμος κλήρος με μπροστάρι τον ιερομόνο που πατέρα Φιλόφιο Μακρύ, προϊστάμενο του ιερού σπηλαίου της Αποκαλύψεως στην Πάθμο, στάθηκε δίπλα στο ναό. Ενισχύοντας τον ποικιλοτρόπος και καταπολεμώντας την αντιλητική προπαγάνδα των Ιταλών. Στο Φενεό Κορινθίας,
Δολοφονήθηκαν μαρτυρικά κατά τον εμφύλιο 3.167 κρατούμενοι από διάφορα μέρη της Πελοποννήσου και της Πειραιάς Ελλάδας, από τους οποίους ελάχιστοι διέθεταν το θάνατο. Η επιχείρηση γενοκτονίας κατά των Ελλήνων εκτελήθηκε και από το καλοκαίρι του 1943 μέχρι τον Ιούλιο του 1944. Η έδρα των δολοφόνων ήταν στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, που ήταν τόπος φυλάκισης και βασανισμού των μελοθανάτων. Μετά από κράτησή του στη Μονή, σπάζονταν στις πέριξ της Μονής πλαγιές. Αργότερα, στο κοντινό Παγκοβούνι, ανακαλύφθηκε ένα πολύ βαθύ βάραθρο. Τότε, το 1944, κάθε βράδυ, δεκάδες κρατούμενοι έπαιρναν το δρόμο με το φρικτό θάνατο. Οι μοναχοί πολύ συμπαραστάθηκαν στους εγγύς τους, προσπαθώντας να απαλύνουν τον πόνο τους και να μετριάσουν τον βασανά τους. Διαδαχτήκα λόγια μεταξύ άλλων για να κατευνάσουν τον αντίο της πείνας, γέμιζαν πολλές φορές την ημέρα τα καντήλια τους της Εκκλησίας Μεγάλη για να το πίνουν οι κρατούμενοι ως τροφή. Τη συμπαράστασή τους αυτή την πλήρωσαν με τη ζωή τους. Όλοι οι μοναχοί, εκτός από το Λεόντιο, εξοντώθηκαν με τον πιο άγριο και μαρτυρικό τρόπο από τους κομμουνιστές. Πρώτος αντιμετώπισε με θάρρος τα μαρτύρια και το θάνατο ο Αρσένιος Μητρόπουλος, που επί δύο χρόνια ήταν ηγούμενος στη Μονή. Το μαρτυρικό του θάνατο ακολούθησε και ο αρχιμανδρίτης Ιερομόναχος Παρθένιος Θανατόπουλος, που ήταν ηγούμενος 17 χρόνια και 12 χρόνια οικονόμος στην Ιερετική Σχολή Κορίνθου. Τον Ιούλιο του 1944 φωνεύτηκαν ο μοναχός Καλλίστρατος Μαγλάρας, ο μοναχός Δανείλης Τριφτής και οι κομμουνιστές δεν αρκέστηκαν στο να τον θανατώσουν με μαχαίρι, αλλά τον έβαλαν στον περίβολο της Μονής, τον γύμνωσαν, τον βασάνισαν και μισοπεταμένο τον ακροτηρίασαν. Αλλά και ο Γενάδιος Πίτας βρέθηκε κομματισμένος στον τοίχο της Μονής. Τελευταίο θανάτωσαν με μαχαίρι, τον 75χρονο Σιμεών Σεφελαρή, έξω από τη Μονή. Την ίδια τύχη με τους πατέρες αυτούς ήταν και πολύ κλειδική της περιοχής. Μια σχεδόν άγνωστη πτυχή της εθνικής αντιστασιακής και ανθρωπιστικής δράσης των Ιεραρχών και εγγένειων των κληρικών της Ελλάδας ήταν και η διάσωση των Ελλήνων Εβραίων καθ' όλη τη διάρκεια του ναζιστικού διωγμού. Καταρχάς, το διάγνωμα της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας και του πνευματικού κόσμου της εποχής για τη διάσωση των Εβραίων την 23η Μαρτίου του 1943 προς τον πρόεδρο της κυβερνήσεως είναι ιστορικό και αποτελεί μοναδικό μνημείο πολιτισμού ανθρωπιάς. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Δαμασκηνός επίσης, στο πλαίσιο της δυναμικής του αντίδρασης κατά των ναζιστικών μέτρων, έδωσε εντολή να εκδώσει εκκλησίας ευρύ πιστοποιητικά βάπτιση στους Εβραίους εκείνους, οι οποίοι επρόκειτο να απελαθούν και να οδηγηθούν στα κρεματόρια. Ενώ τότε αρχηγός της αστυνομίας Άγγελος Έβερ, κατά εντολή του Αρχιεπισκόπου, εξέδωσε ψευδείς ταυτότητες. Παρόμοια, και ο Πολιός Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γενάδιος τριφύρωσε με την πρωτοβουλία και εκδόθηκαν 500 περίπου ταυτότητες σε Εβραίους, στους οποίους επέδωσαν χριστιανικά ονοματεπώνυμα για να σωθούν. Μεγάλη υπήρξε επίσης ανθρωπιστική δράση για διασώσεις των Εβραίων και από άλλους Μητροπολίτες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και κυρίως από τον Ζακύρο Χρυσόστομο, ο οποίος μάλιστα κατόπιν των έντονων διαβημάτων του Σουλεϊμανού διοικητή, αρνήθηκε να υποκύψει τις απαιτήσεις του και να παραδώσει έγκαιρη κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα και τις διευκρινήσεις των Ελλήνων Εβραίων της νήσου Ζεφύρου. Ανταυτού του εγγράφου παρέδωσε ένα χαρτί στο οποίο είχε γράψει μόνο δύο ονόματα, το δικό του και του γενναιόφρονου Δημάρχου Λουκά Καρέ. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, μάλιστα απευθυνόμενο στον Γερμανό διοικητή, εδήλωσε ανθρωπεκώς: «Είμαι στις διαταγές σας. Μπορείτε να συλλάβετε εμένα και όχι τους Εβραίους. Αν αυτό δεν σας ικανοποιεί, σας δηλώνω ότι θα είμαι μαζί τους κι εγώ, ακολουθώντας τη μοίρα τους». Ο Μητροπολίτης όμως έστειλε αργότερα επιστολή προς το Χίτλερ, μέσω της οποίας διασώθηκαν οι 275 Εβραίοι της Ακέφου. Αλλά και στην Κόλυφο έφτασαν τις 15 οικογένειες Ισραηλιτών σε δύο αποστολές μέσα σε διάστημα δύο μηνών. Η τοπική εκκλησία ανέλαβε τη φροντίδα της προσωρινής κατασκευής τους σε διάφορα εγχείρηματα και της διατροφής τους, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής δεν παρέλειπε να παρακολουθεί την τύχη τους και να τους συμπαραστέλλεται. Γι' αυτό και η Ισραηλιτική κοινότητα Αθηνών εξέφρασε τις ευχαριστίες της. Όλα τα παραπάνω, τα οποία ψευδώς και διαβολώνται εμπειρίων, έχουν καταγραφεί από την αδέκαστη και απροσωπόλητη ιστορία. Αποδεικνύουν ακράδαντα και πέρα πάσης κακόβουλης, μικρόψυχης και πολιτικά αντιεκκλησιαστικής σκοπιμότητας ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, το τιμημένο, παροτοκαπνισμένο και αιματόπρεπτο ράσο, στο πρόσωπο των Ελλήνων Αρχιεπισκόπων, Ιεραρχών, Αρχιμανδριτών, Ιερέων, Διακόνων, Μοναχών και Μοναζουσών, είπε πολλά αγέροντα και περήφανα όχι απέναντι στους ναζιστές και φασίστες κατακτητές, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα τη σωτηρία όχι μόνο του Ελληνοορθόδοξου τμήματος της, αλλά και κάθε Έλληνα πολίτη, ανεξαρτήτως του σχέρματος. Η ελευθερία της πατρίδας και η σωτηρία του ελληνικού λαού
υπήρξαν οι πνεύμονες με τους οποίους ανέβαινε η Ορθόδοξη Εκκλησία καθ' όλη τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, προσφέροντας και η ίδια τους κάθε βαθμοί των σκληρικούς της ως θυσία ευάρεσης στο Θεό, υπερβομών και αιστιών, υπερπίστεως και πατρίδος. Αν λοιπόν με ένα τέτοιο παρελθόν και η ίδια η ηγεσία της Εκκλησίας μας σήμερα κρατά στο ζωστήρα της τη ροδέα της αλήθειας και στα ιερά της χέρια υψωμένο και αλόβητο το λάβο της Ορθοδοξίας, δεν έχει να φοβάται τίποτα στο διάβα των αιώνων, γιατί τότε ο πιστός λαός θα ακολουθεί αποσιωμένος και μονιασμένος στα πνάρια της και οι εχθροί της θα αναγνωρίζουν εννοεί τη μεγαλοσύνη της. Έδωξε ιστορία απόψε. Σε μια εκπληκτική και εντυπωσιακή πράγματι παρουσίαση μίληση για κληρικού στο μέτωπο, σε κάθε οργάνωση της αντίστασης, χωρίς παραταξιακές παροπίδες, με παρησία μπροστά στους κατακτητές και κάθε λογής απειλή κατά του ποιμνίου τους, χωρίς όλους και προϋποθέσεις, σε πόλεις και χωριά, σε ενορίες και μοναστήρια, να προστατεύουν, να βοηθούν, να αγωνίζονται και να θυσιάζονται υπέρ χριστιανών και Εβραίων, όπως μας είπε, χωρίς ούτε καν θρησκευτικές παροπίδες, όπως ίσως θα δικαιολογούσε το αξίωμα των σκληρικών. Αποτελούν έτσι μνημεία ενότητες και προπαντός απροϋπόθετης θυσιαστικής αγάπης. Ευχαριστούμε θερμότατα την κυρία Ρελού για το αξιοθαύμαστο πλήθος πληροφοριών, που δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα δυστυχώς στα βιβλία των συχνά στρατευμένων συγκρότων ιστορικών, ούτε και βέβαια στις πληροφορίες των προβληματικών μέσων μαζικής ενημέρωσης που πια δεν ασχολούνται δυστυχώς με τέτοιου είδους ζητήματα. Και πάλι ευχαριστούμε την κυρία Ρέλη. Περνάμε πλέον στο δεύτερο μέλος της απόψινής εκδήλωσης, κατά τη διάρκεια του οποίου η χοροδία του Συλλόγου Ιεροψαλτών Κορινθίας Άγιος Κυριακός, ο Ιερογράφος, υπό τη διεύθυνση του χωράρχου κ. Αναστασίου Γιούλη, δεξιού Ιεροψάλτου του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αποστόλου Παύλου Κορίνθου, θα ψάλει επικαίρως ύμνους. Θα ακούσουμε το απολυτίκιο της εορτής της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου, της Σκέπης σου Παρθένε Ανιλούμεν τας Χάριτας, στίχους από την δοξολογία που ψάλλεται την 28η Οκτωβρίου και το περίφημο απολυτίκιο της Ρωμαιοσύνης, το κοντάκιο τη υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια. Is there peace on earth?
καλείται τώρα να κλείσουμε τον αρμόζοντα τρόπο την απόψινή μας εκδήλωση.